Πολλά ερωτηματικά για τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας γεννάει περίπτωση όπου είχε πιστωθεί κονδύλι 85.000 ευρώ για αποδοχές και έξοδα κίνησης υπαλλήλων, αλλά μεταξύ των δικαιούχων ήταν και δύο άτομα που είχαν απολυθεί καιρό πριν. Το θέμα έπαιξε ακόμη και σε πανελλαδικής εμβέλειας κρατικά κανάλια. Ωστόσο, ακόμη και οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης δηλώνουν άγνοια για το ζήτημα, αλλά διατηρούν επιφυλάξεις για την εξέτασή του. Από την πλευρά τους, στο Δήμο διατείνονται πως πρόκειται για απλό λάθος, αφού το κονδύλι ήταν ύψος 3.000 ευρώ και αφορούσε τις μισθοδοσίες των δύο υπαλλήλων που απολύθηκαν και αντικαταστάθηκαν από δύο νέους μέσω ΑΣΕΠ. Εάν είναι αληθές, είναι απάτη. Εάν δηλαδή τα άτομα αυτά για τα οποία ο Δήμος πήρε χρήματα έχουν απολυθεί εδώ και καιρό και τα πήρε για την τρέχουσα περίοδο, είναι απάτη. Θέλω να πιστεύω όμως ότι αφορούν άτομα τα οποία εδικαιούνται τα χρήματα αυτά πριν απολυθούν. Τότε την απάντηση θα σας δώσουν μόνο οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου ή και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Επαναλαμβάνω, ή τα χρήματα αυτά τα όφιλε ο Δήμος και τα όφιλε και το κράτος για την περίοδο που εργαζόταν οι υπάλληλοι και θα τα πάρουν αναδρομικά, ή είναι απάτη. Την αλήθεια θα τη μάθετε μόνο από το Δήμο. Η πληροφορία δεν μπορώ να τη σχολιάσω αυτή τη στιγμή, γιατί προέρχεται από δημοσιεύματα και δεν ξέρω τι εξηγήσεις θα δώσει η διοίκηση του Δήμου για το θέμα, το οποίο είναι σοβαρό. Το ποσό των 85.000, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τα οποία αρνήθηκε να εγκρίνει ο Επίτροπος του Ελεκτικού Συνεδρίου, είναι μεγάλο για το Δήμο μας και μάλιστα για έξοδα κίνησης. Θα ζητήσω εξηγήσεις από τη διοίκηση στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Η διαδικασία είναι γνωστή. Κάθε δαπάνη ενός Δήμου περνάει από έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Και μάλιστα πολλές φορές έχει καταφερθεί η αυτοδιοίκηση γιατί να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Όμως τέτοια δημοσιεύματα και τέτοια γεγονότα, εφόσον αληθεύουν και εφόσον είναι βάσιμα, δείχνουν ότι μάλλον χρειάζεται. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα ένταλμα του 2009 που αφορούσαν μισθοδοσίες έκτακτου προσωπικού. Αυτό το οποίο έγινε ήταν το εξής. Μετά από ανακατάταξη του πίνακα επιτυχώντων των εκτάκτων από τον ΑΣΕΠ, δύο εργαζόμενοι που είχαν προσληθεί με διαδικασία του ΑΣΕΠ και μετά από απόφαση και εντολή του ΑΣΕΠ απολύθηκαν επειδή ήρθαν στη θέση τους δύο νέοι άλλοι εργαζόμενοι. Με αποτέλεσμα το ένταλμα που αφορούσε αυτούς τους δύο υπαλλήλους που εντασσόντουσαν στο γενικό ένταλμα των 85.000 ευρώ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, να επιστραφεί με σκοπό να διορθωθεί και να μπουν τελικά οι δύο εργαζόμενοι, οι οποίοι τελικά πετύχαν στο διαγωνισμό. Αυτό αφορούσε, δεν μιλάμε για ένα ποσό 85.000 ευρώ, μιλάμε για τη μισθοδοσία δύο ατόμων που είναι περίπου στα 3.000 ευρώ. Απλά η διαδικασία έπρεπε μετά την απόφαση του ΑΣΕΠ να διορθωθεί όλο το ένταλμα που αφορούσε το σύνολο των εργαζομένων, των εκτάκτων εργαζομένων. Η απόρριψη δαπανών από το Ελεκτικό Συνέδριο μπορεί να είναι τυπικό θέμα, αλλά μπορεί να είναι και ουσιαστικό. Ούτως ή άλλως, ο Δήμος Καβάλας, η διοίκηση του Δήμου, οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Πώς βρέθηκε μια δαπάνη 85.000 από τη μία και 3.000 από την άλλη να οδεύουν για έγκριση και τελικώς να απορρίπτονται. Είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει απάντηση.